Φίλοι μου, γεια σας. Μέσα από αυτό το βίντεο θα ήθελα να απευθυνθώ πρωτίστως σε εκείνους που βασανίζουν ή σκοτώνουν τα σκυλιά, προφανώς και όλα τα ζώα συντροφιάς, αλλά θα αναφερθώ συγκεκριμένα στα σκυλιά, διότι τα γνωρίζω καλύτερα χάρη στον καλύτερο μου φίλο εδώ, τον Μακλέ. Φίλοι μου, κανένας δεν γεννήθηκε κακός άνθρωπος. Ακόμα και εσείς που έχετε μέσα σας τόσο θυμό, αγανάκτηση και απογοήτευση από την ζωή και τον ίδιο σας τον εαυτό, με αποτέλεσμα να το βγάζετε απέναντι στα ανυπεράσπιστα και αθώα πλάσματα, ακόμα και εσείς δεν γεννηθήκατε κακοί άνθρωποι. Ακόμα και εσείς έχετε μέσα σας ευγένεια, καλοσύνη και αγάπη. Βγάλετε λοιπόν αυτά τα θετικά στοιχεία και διώξτε την κακία. Αναλογιστείτε πόσο άνανδρο, κακό, απεχθές και ύπουλο είναι να κάνετε αυτές τις πράξεις. Να βασανίζετε τα ζώα, να τα κρεμάτε από δέντρα, να τα σκοτώνετε. Κάντε αυτοκριτική, αναγνωρίστε το σφάλμα που κάνετε και μην το επαναλάβετε. Όλοι κάνουμε σφάλματα, όλοι κάνουμε λάθη, αλλά βέβαια δεν είναι όλα τα λάθη και όλα τα σφάλματα το ίδιο. Όλα τα εγκλήματα έχουν διαβαθμίσει. Δεν είναι ανθρώπινο, είναι κτηνώδες να κάνει κάποιος μια κακή πράξη σε ένα τόσο αθώο, ανυπεράσπιστο, ένα όν που είναι πλημμυρισμένο από αγάπη και συναισθήματα. Και όπως είναι φυσιολογικό, ένας άνθρωπος που κάνει κακό σε ένα τέτοιο πλάσμα που σε κοιτάει μέσα στα μάτια δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά και τον άνθρωπο. Κανείς δεν ζητάει να τα λατρέψετε. Μπορεί να φοβάστε εδώ πέρα τις δοντάρες του. Μπορεί όταν ήσασταν μικρός κάποιος σκύλος να σας δάγκωσε. Να τα φοβάστε είναι κατανοητό. Να τα μισείτε όμως δεν είναι. Είναι ευλογία που ζούμε. Μη σπαταλάμε τη ζωή μας με ανήθικες πράξεις. Μία ζωή έχουμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο. Ας την περάσουμε όμορφα και με ήθος. Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι ο σκύλος είναι ό,τι πιο κοντινό στον άνθρωπο και όσα του προσφέρει είναι μοναδικά και θαυμάσια. Δεν θα αναφέρω όσα προσφέρει εδώ στο βίντεο για να μην σας κουράσω άλλο, αλλά θα τα γράψω στην περιγραφή. Ο Γκλέν και εγώ σας ευχόμαστε μια ζωή γεμάτη από αισιοδοξία, ενθουσιασμό, καλοσύνη, χαμόγελα και θετική ενέργεια.